Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή του Shut Attack για σε άλλη μια εβδομάδα ακόμα μαζί. Τι κάνετε, πώς είστε? Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και πάμε να ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή με Survivor Greece 2024. Όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε τρεις υποψηφίους. Το Rob James Seymour, το Γιάννη Περπατάρη και το Φάνη Μπολέτσι. Μπορούμε να σχολιάσουμε ότι ήταν μια πάρα πολύ άδικη ψηφοφορία. Άδικη για να εξηγήσω τι εννοώ άδικη. Έχουμε τους δύο πιο δυνατούς παίχτες της ομάδας. Εντάξει, ο Σταμάτης δεν μπορούσε να ψηφιστεί λόγω του τραυματισμού του, που πάλι το θεωρώ λάθος αυτό το πράγμα, ένας παίχτης να μην μπορεί να ψηφιστεί για αποχώρηση άμα είναι χτυπημένος. Δηλαδή εγώ μπορώ να προσποιηθώ που δεν είναι σωστό, γιατί έτσι πάει όλη η ομάδα. Είναι ένας πόντος ο οποίος μπορεί να χαθεί από μένα. Μπορεί να προσποιηθώ ότι χτύπησα και έτσι να μην προχωρήσει η ομάδα και να χαθεί ο πόντος. Είδαμε ότι όλες διασπάστηκαν βασικά, όλες οι κοπέλες ψήφισαν το Γιάννη και η επόμενη ασυλία που χάθηκε ψηφίστηκε ο Φάνης. Μπορούμε να πούμε ότι έσπασαν, δηλαδή οι κοπέλες ήθελαν να ψηφίσουν το Γιάννη και τα αγόρια την Άιρα και υπερίσχυσαν οι κοπέλες. Εντάξει, ήταν δίκαιη η αποχώρηση να φύγει ο Ροπ, απλά ήταν πάρα πολύ καλός, πολύ καλός άνθρωπος. Εντάξει, παίχτης ήταν ο πιο χαμηλός στα στατιστικά από τα αγόρια. Επίσης, το πιο δίκαιο για μένα ήταν να βγάλουν υποψήφια τη Χρύσα, η οποία δεν είναι η πιο αδύνατη αγωνιστικά. Στην αρχή έλεγα Χρύσα Άιρα. Μετά λέω καλύτερα να βγάλουν τη Χρύσα για αποχώρηση και να φύγει η Χρύσα. Απλά επειδή υπάρχει αυτή η παρέα των 5-6 ατόμων, η οποία τελικά την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπερίσχυσε. Και βγήκε ο Γιάννης στην τρίτη ασυλία που χάθηκε. Έβγαλαν το Φάνη, όπως είπα και πριν. Και είδαμε την αποχώρηση του Ροπ. Εντάξει, μπορεί να ήταν μια υποψηφιότητα άδικη για τον Γιάννη Περπατάρη, αλλά τους βγήκε για καλό. Και σε καλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις νέες αφίξεις που είχαμε αυτή την εβδομάδα. Βλέπουμε πρώτα να μπαίνει στα Σταυρούλα Χρυσαϊδή. Νικήτρια στην καρδιά μου, όχι νικήτρια. Γιατί θέλω να κερδίσει. Να μπαίνει στους μπλε και λίγο μετά βλέπουμε τον James Καφετζή να μπαίνει από πίσω της. Μιλάμε ότι είδαμε μια μεγάλη χαρά στα πρόσωπα των μπλε, σαν να κατάλαβαν ότι η τύχη τους θα αλλάξει μετά την αποχώρηση του Ροπ. Και μην ξεχνάμε ότι έφυγε ένας Ροπ και ήρθε ένας άλλος Ροπ. Μετά στο ceremony, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, είδαμε και τις άλλες νέες αφίξεις που ήταν η Έλενα Μανατίδου, ο Κώστας Βουγιουκαλάκης, ο Θεοδωρής Τουρκογιώργος και ο Γιώργος Γιουλέγκας. Μπορώ να πω ότι από αυτούς τους τρεις, αυτός που είχα ξεχωρίσει περισσότερο, εντάξει, δύο αγώνες έχουν παίξει όλους και όλους. Νομίζω ότι ο Βουγιουκαλάκης ήταν ο πιο δυνατός, ο οποίος αισθάνθηκε μια μικρή αδιαθεσία και τελικά δεν συνέχιζε στον επόμενο αγώνα Ηλίας. Και τη θέση του πήρε ο Γιώργος Γιουλέκας. Εντάξει, και ο Γιώργος Γιουλέκας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι κατάλαβα εγώ, μπήκε με πολύ χαμηλές προσδοκίες. Έλεγε, θα ματσάρω τους πιο χαμηλούς γιατί φοβάμαι, και λογικό είναι, γιατί άμα πηγαίνει σε ένα τέτοιο reality, δεν ξέρεις πώς θα σου βγει και ας σου βγει και ο στόχος, ξέρω εγώ. Και προσωπικά εμένα, επειδή θέλω να πάω, λίγο ο στόχος με το puzzle με αγχώνει περισσότερο, τα άλλα όλα νομίζω κάπου τα βρίσκω. Λοιπόν, ναι, ο Γιώργος Γιουλέγκα, είναι ο πιο δυνατός, θεωρώ, από αυτούς που μπήκαν τώρα. Για να δούμε τι θα γίνει με το Βουγιουκαλάκη, γιατί ούτε στους τρίτους αρχής τον έχουν δείξει. Θα δείξει συνέχεια πώς θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, τρίτη ασυλία, βλέπω ότι ξαναπαίρνουν οι μπλε και να βγαίνει υποψήφια και MVP να είναι πάλι από τους μπλε.
και να είναι η Σταυρούλα Ιωφάνης και να δίνουν οι κόκκινοι σε υποψηφιότητα την Αντωνά και να μένουν δύο κοπέλες. Λογικά θα δώσουν την Ασημίνα και εκεί να δείτε ότι θα δημιουργηθεί μια μεγάλη θυελλα αντιδράσεων. Γιατί εντάξει, η Ασημίνα μπορεί να είναι καλή αγωνιστικά, αλλά δεν της αρέσει να χάνει. Δεν της αρέσει. Προχωράμε τώρα στη γη της Αγιάς. Και έχουμε το θάνατο του Φίλιππου, γιατί τα spoilers λένε ότι θα πεθάνει. Και το μέλλον της Αθηνάς στη σειρά. Η αποχώρηση του Φίλιππου, όπως μας λένε, θα είναι ότι θα πάει να μπει μπροστά τον Κωνσταντίνο, τον συμβολιογράφο, και θα πάει τη σφαίρα για χάρη του. Τώρα έχω ακούσει ότι είναι η Βεντέτα και το φωνικό που είχαμε ξεκινήσει από την αρχή και ακόμη δεν έχει τελειώσει και θέλουν να εκδικηθούν τη Χάιδο. Πάντως θα θυσιαστεί για τον Κωνσταντίνο, λένε ότι θα θυσιαστεί και για την οικογένειά του. Δεν ξέρω αν παίζει κάτι άλλο σε αυτό το πράγμα. Πάντως εγώ θα έδινα ένα πολύ καλύτερο τέλος σε αυτή την ιστορία, γιατί εντάξει, τρεις σεζόν έχουμε μάθει με τον Φίλιππο, τη Βασιλική, ο Φίλιππος που πήγε στρατό, ο Φίλιππος που άφησε τις σπουδές του για να θυσιαστεί, για να μείνει με την οικογένειά του. Το θεωρώ πάρα πολύ στενά χώρο να φύγει από τη σειρά. Λοιπόν, όσον αφορά το μέλλον της Αθηνάς στη σειρά, έχουμε δει ότι έχει αναπτυχθεί ένα πολύ τρυφερό ιδίλιο με τον Τζον Μακρίδη, τον Ελλήνο-Αμερικάνο, όπως το λένε και στη σειρά, το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά έχει πάρα πολλά εμπόδια. Δηλαδή, η μικρή φυγιό, η κόρη της, δεν την αφήνει να ζήσει τον έρωτα της με την ησυχία της. Και της χτυπά στο συνέστημα. Μια όταν ετοιμαζόταν να βγει Αθηνά με τον Τζον, έλεγε είμαι άρρωστη, έχω πονοκέφαλο, δεν είμαι καλά, έχω πυρετό, σε παρακαλώ μην πας να βρεις τον Τζον. Δηλαδή κατανοώ ότι έχει κάποια προβλήματα το συγκεκριμένο παιδάκι, αλλά πρέπει να αφήνουμε τους γονείς μας να ζουν τον έρωτα τους όπως πραγματικά τους αξίζει. Λοιπόν, όπως διαβάζω στα προγνωστικά, το φινάλε θα έχει να κάνει με το θάνατο του Φίλιππου, όπως είπα και πριν. Η Βασιλική θα πρέπει να υποστηρίξει την πεθερά της και το παιδί τους, να γίνουν μια οικογένεια. Και έτσι όπως το βλέπω, ο Μιλτιάδης με τη Βασιλική, άμα πεθάνει ο Φίλιππος, θα συνάψουν σχέση που... Καλό παιδάκι ο Μιλτιάδης, αλλά πάρα πολύ... Θα ήταν καλύτερα να μην πεθάνει ο Φίλιππος. Εγώ θα έδινα ένα ωραίο τέλος, να πηγαίνει ένα χρόνο ο Φίλιππος, δηλαδή όσο κρατήσει η επόμενη σεζόν, να δουλέψει, να πηγαίνει η Βασιλική να το βλέπει με το μωρό Χριστούγεννα Πάσχα και να έρχεται να παίζει σε κανένα δύο γυρίσματα τουλάχιστον, άμα μπορεί και ο ίδιος ο ηθοποιός, γιατί ο Διονύσης Παπανδρίου έχει δηλώσει σε συνέντευξή του ότι σταματάει λόγω υποχρεώσεων, λόγω να συνεχίσει το επάγγελμά του. Έχω να τονίσω ότι ο Διονύσης Παπανδρίου σπουδάζει το ίδιο πράγμα μαζί μου, δημοσιογράφος στην Πάντιο, απλά έχει επιλέξει τον κλάδο του marketing. Όπως και να έχει, αβέβαιο το μέλλον του στη σειρά. Εγώ διαβάζω πάρα πολλά spoiler για θάνατό του. Τι να πω, η συμβολιογράφος ξέρει τι κάνει και πώς το κάνει και εμείς απλά ακολουθούμε. Επεισοδιακός θα είναι και ο χωρισμός της Ιουλίας με το Στάθη. Γιατί βλέπουμε ότι μέχρι το Σεπτέμβρη που θα πάει να γεννήσει η Ιουλία, ο Στάθης θα είναι στη Μάνη και η Ιουλία στην Αθήνα. Άρα θα υπάρξει κάποια απόσταση. Βέβαια θα πηγαίνει να τη βλέπει ο Στάθης, αλλά θα είναι μακριά ο ένας από τον άλλο.
Θα δούμε πάρα πολλές ανατροπές με το τέλος της τρίτης σεζόν. Εγώ θα εξακολουθήσω να το βλέπω, παρόλο που δεν είναι ωραίο. Χάνε την έγκλη του να φεύγουν βασικοί ηθοποιοί. Δηλαδή στην πρώτη σεζόν είδαμε να παίζουν δύο πρωταγωνιστές, ο Στέφανος και η Μυρτάλη, οι οποίοι ήταν το πιο αγαπημένο ζευγάρι. Κατάφεραν, χώρισαν, πήγε ο ένας να σπουδάζει στην Ισπανία και η άλλη την έπνιξε, την έπνιξε το αγόρι της, που μπορούσαν να δώσουν ένα διαφορετικό φινάλε σε αυτή τη σειρά για τα συγκεκριμένα ζευγάρια. Δεν ξέρω πώς το σκεφτείτε η σεναριογράφος, ελπίζω πάντως να το κάνει για καλό, να βγει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, γιατί αυτό που μετράει, εκτός το ότι είναι η διαδρομή, είναι και το τέλος, γιατί βλέποντας το τέλος καταλαβαίνεις πόσα πράγματα έχουν περάσει οι πρωταγωνιστές. Και η ουσία είναι να μείνουν αλόβητοι, γι' αυτό το βλέπουμε. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο, στο επόμενο βασικά, βλέπουμε ένα Μιχτιάδη να προσπαθεί να την πλησιάσει και να της κάνει έμμεσα ερωτική εξομολόγηση. Λάθος, γιατί τα έχει με την Ακμίνη και ξαφνικά δεν ξέρει τι θέλει και κάνει ερωτική εξομολόγηση της Βασιλικής. Θεωρώ ότι είναι λίγο επιπόλαιο αυτό που κάνει. Δεν ξέρω πού θα βγει αυτή η ιστορία. Όπως έχω πει, προβλέπω στον τέταρτο κύκλο να είναι μαζί και να τελειώσει η ιστορία με αυτούς τους δύο μαζί. Άμα δεν πεθάνει ένας από τους δύο, γιατί όπως βλέπουμε έχουν πέσει πάρα πολλά μεγάλα απανωτά θανατικά. Και έχουμε και το τέλος της Δήμητρας, της Μελίνας Κόντι, η οποία έχει δηλώσει σε συνέντευξη ότι σταματάει και αυτή από τη σειρά φέτος, η αστυνομική να μας. Έχω διαβάσει και για αυτή λίγα σχόλια περισσότερο, που λένε ότι θα πάει, αυτή τώρα παρακολουθεί το Ρουσέα, γιατί υποψιάζεται ότι είναι εμπλεγμένο στα ναρκωτικά. Ο Ρουσέας μένει με τη γυναίκα του και αυτή ανάλαβε το ρόλο της security, ενώ στην πραγματικότητα είναι αστυνομικός και απλά πρέπει να δει αν είναι όντως μπλεγμένος με ναρκωτικά και κάνουν διακίνηση. Και ρισκάρει πάρα πολύ τη ζωή της μπαίνοντας στο σπίτι του για να δει αν όντως συμβαίνει κάτι παράξενο. Ήδη έχουμε δει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι κλειδώθηκε στο κελάρι και έχει μπει η γυναίκα του μέσα και παραλίγο να την πιάσει στα πράσα. Επαρτοφόρο να προσπαθεί να συλλέξει πληροφορίες. Δύσκολη αποστολή για τη Δήμητρα. Ελπίζουμε να μην πεθάνει τουλάχιστον αυτή. Έχω διαβάσει ότι η άλλη εξέλιξη είναι να φύγει με προαγωγή στην Αμερική, Αγγλία, ξέρω πού. Και η άλλη εξέλιξη είναι να την πιάσουν, να την κλείσουν στο υπόγειο και να αυτοκτονήσει μπροστά από όλους για να μην καταδώσει ποιος την έβαλε. Και έχω και άλλο κάτι που δεν είμαι σίγουρος αν όντως ισχύει, αλλά έχω διαβάσει ότι πίσω από το Ρουσέα είναι ο Δημοσθένης. Αν ήταν όμως ο Δημοσθένης, θα ήξερε ότι είναι η Δήμητρα η κοκκινομάλα, η οποία βασικά δεν το ξέρει. Μπερδεύτηκα κι εγώ. Ικανό τον έχω το Δημοσθένη να είναι πάντως από πίσω. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο, όπως έχουμε δει, είδαμε τη Δήμητρα να προσπαθεί να φύγει από το υπόγειο για να μην την πάρουν χαμπάρι. Είδαμε έναν Αποστόλη να προσπαθεί να είναι πιο γλυκός με την Αναστασία, γιατί η Αναστασία ήθελε αραβώνες και πράγματα και γάμους και βέρες, αλλά βλέπουμε τον Αποστόλη να την έχει χάσει τη βέρα του και να ψάχνει πανικόβλητο σε όλο το σπίτι και να μην ξέρει τελικά πού είναι. Το ακούει ο Πόντης με την Άννα και προσπαθούν να τον καθίσει χάσουν. Εντάξει, η Άννα ως συνήθως του δαχώνει και του λέει ότι τα έκανε μαντάρα. Θα δούμε τι έχει να γίνει. Πηγαίνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με περισσότερα spoiler της Αγιάς, Φαμαγούστα και Παγιδευμένη.
Navidad, próspero año y felicidad. Και κάπως έτσι η κοπελίτσα που βλέπετε στις οθόνες σας κάνει στροφή στην καριέρα και αρχίζει και τραγουδάει ακατάπαυστα, έχοντας βέβαια από πάνω τις φωνές, γιατί δεν θέλετε να μου ακούσετε να τραγουδάω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλό Σάββατο, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο μικρόφωνο η Άννα Τρίγκα για τους Peaky Blinders και το NSTV με μια πάρα πολύ χριστουγεννιάτικη, ανεβασμένη διάθεση. Ένα θα έχω να σας πω. Ένα έχω να σας πω και κρατώ έτσι το μικρόφωνο και αρχίζω. Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε κατέβει στο κέντρο της Αθήνας να πάρετε vibe Χριστουγέννων που είναι όλα στολισμένα, όλα χουχουλιάρικα, όλα γαπησιάρικα, δεν έχετε μπει σε εορταστικό κλίμα. Είναι εξαιρετικό το Σύνταγμα, εξαιρετικό το κέντρο, είναι παντού στολισμένα. Κόσμος πηγαίνει, έρχεται και επειδή πέρσι δεν το βιώσαμε τόσο πολύ και τόσο φαντασμαγορικά, φέτος νομίζω ότι το κράτος έχει βάλει όλη του την τέχνη, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ ωραία στολισμένα, βέβαια κάτι φωτάκια έχουν καεί, παρακαλώ πολύ να ανανεωθούν, αλλά νομίζω ότι είναι από τους πιο ωραίους στολισμούς. Άλλωστε, αν μπήκετε στο Vogue Greece, στο Instagram, θα δείτε δημοσιευμένη τη φωτογραφία και αναδημοσιευμένη, νομίζω, και από τις Vogue του εξωτερικού, έτσι. Με το Σύνταγμα και το στολισμένο μας δέντρο. Και μακάρι να μας πάει καλά η χρονιά. Χριστουγεννιάτικη διάθεση, λοιπόν. Γιατί έχουμε μπει σε εορταστικό mood και εδώ στο NSTV παρέα. Μας παρακολουθείτε διαδικτυακά στο nstv.gr, καθώς NSTV live, καθώς. Εδώ, στο Instagram, στο Peaky Blinders, κάτω Παύλο NSTV, στο Ιωάννα Τρίγκα, όπου και να μπείτε, θα δείτε Peaky Blinders, θα δείτε εμένα, θα δείτε το NSTV, σας έχω το link, μπορείτε να πατήσετε πάνω, να μπείτε κατευθείαν, να με παρακολουθήσετε τώρα για την ώρα, γιατί έχουμε και άλλες εκπομπές, η φίλη μου η Λιάννα, η άλλη Ξανθούλα, γιατί πλέον είμαι και εγώ Καστανο Ξανθούλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, εκεί που μείναμε. Έχουμε τον Παρασκευά να λέει στον Λικούργο ότι δεν μπορεί να ζήσει με καμία από τις δύο, γιατί δεν έχει για τις δύο. Δηλαδή, ο Παρασκευάς πλέον θέλει και τις δύο κοπέλες, και την Ειρήνη και τη Θεοδώρα. Κακό, πάρα πολύ κακό, πάρα πολύ κακό. Ο Παρασκευάς είναι ένας άνθρωπος, είναι πάρα πολύ καλός, αλλά τα έχει κάνει όλα μαντάρα και πιστεύω ότι έχει προβλήματα με την οικογένειά του και ότι θα ξεκινήσει, ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστεί η οικογένειά του στη σειρά. Κρύβει πάρα πολλά μυστικά και πάρα πολλές ανασφάλειες. Άμα τον έχουν πληγώσει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε την Άννα που θέλει να αλλάξει τη ζωή της γιατί νιώθει μια μονοτονία και να βάλει extreme sports στη ζωή της. Κάτι που θα βρει, θα κάνει τον πότη να στεναχωρηθεί και να χωθεί. Εντάξει, η Άννα ήταν πάντα τρελοκομείο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Με τα extreme sports, νομίζω θα τη βοηθήσει και ο Ρέστης, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, είδαμε την προηγούμενη φορά
την Αριάδνη, που όπως περπατάγε στον δρόμο, είδε την αρετή και κλασικά η αρετή ξεκίνησε να τη βρίζει. Και της είπε η Αριάδνη ότι τελικά η μάνα της και ο πατέρας της θα κάνουν και γιο. Δεν έχουν μόνο μια κόρη δηλαδή αυτή, θα κάνουν και γιο. Και αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα για την αρετή. Όπως βλέπετε η αρετή, η οποία ξεκίνησε... Πώς να το εξηγήσω. Ξεκίνησε αυτή τη σχέση με το Φούρναρη τον Τάσο για να μπει στο μάτι του Στάθη. Τελικά και ο Φούρναρης ο Τάσος ξεκίνησε αυτή τη σχέση για να μπει στο μάτι της πρώην συζύγου του. Και τελικά μπήκε στο μάτι της, αυτή ζήτησε να... του ζήτησε δεύτερη ευκαιρία, τα βρήκα. Και η αρετή στα πατώματα, εντάξει. Είναι που είναι ο χαρακτήρας της. Απλά την λυπάμαι πάρα πολύ. Εντάξει, όπως βλέπουμε και η αρετή φτάνει στο τέλος σιγά σιγά του ρόλου της. Ότι ο ρόλος της σιγά σιγά... Αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχει καλό τέλος ο ρόλος της. Γιατί θα θεωρώ ότι ή θα αυτοκτονήσει ή θα μπει μέσα στο ψυχιατρίο. Κάπως πρέπει να κλείσει για αυτή η ιστορία. Είδαμε επίσης το προηγούμενο επεισόδιο την Αριάδνη με τον Χρήστο, οι οποίοι δεν μπορούν να σταματήσουν να είναι να αγαπιούνται, που ούτε και αυτή η ιστορία θα έχει καλό τέλος, θεωρώ. Γιατί, όπως είπε και ο Χρήστος της Αριάδνης, αυτή η ιστορία μόνο προβλήματα δημιουργεί και ο καθένας πλέον πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο Χρήστος έχει έρθει ήδη σε ρήξη με την Ισμήνη και τον Λυκούργο και τον Κωνσταντίνο τον συμβολιογράφο. Το μόνο άτομο που δεν φταίει σε αυτή την ιστορία είναι η Αφροδίτη γιατρός. Δηλαδή πρέπει να σκεφτεί κάτι ο Χρήστος να κάνει για να λήξει αυτή την ιστορία. Που άμα με ρωτάτε, εγώ θα ήθελα να σταματήσει να χωρίζει την Αριάδνη για να είναι με την Αφροδίτη. Αλλά είναι δεν το αξίζει η Αφροδίτη. Δηλαδή, μακάρι να. Απ' τη μια λες να χωρίσει την Αριάδνη να είναι με την Αφροδίτη, δηλαδή θέλει να χωρίσει. Εγώ θέλω να χωρίσει με την Αφροδίτη. Γιατί δεν της αξίζει αυτό το φτύσιμο και αυτό το. Γιατί η Αφροδίτη τον κοιτάει στα μάτια. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε λίγο για Φαμαγούστα. Όπως έχουμε ξαναπεί, το Φαμαγούστα έχει να κάνει με την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. Μια ιστορία με πάρα πολλά μηνύματα από πίσω και νόημα που αξίζει να τη δείτε όλοι. Όλοι αξίζει να τη δείτε αυτή τη σειρά. Εμένα προσωπικά με ανατριχιάζει μόνο από τους τίτλους αρχής μέχρι το τέλος. Από τους τίτλους αρχής ούτε καν να τελειώσουν οι τίτλοι από την αρχή μέχρι το τέλος. Και από ό,τι κατάλαβα, να σας βάλω λίγο στο νόημα και να εξηγήσω τι έγινε στο προηγούμενο επεισόδιο. Είδαμε ότι η ιστορία ξεκινάει με ένα ζευγάρι το οποίο πάει να φύγει τη μέρα της εισβολής να γλιτώσει. Βασικά η γυναίκα πάει να φύγει με το μωρό τους, ο άντρας ήταν πήγε να πολεμήσει και ξαφνικά πετάνε μία βόμβα μπροστά στη γυναίκα, στη Χριστίνα Σέκερη, η οποία η βόμβα εκρήγνεται δίπλα της και λιποθυμάει, κρατώντας στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό. Ξαφνικά περνάει μία γυναίκα από δίπλα της και παίρνει το μωρό για να το γλιτώσει, μιλώντας στην κυρία Σέκερη, αλλά η κυρία Σέκερη να μην απαντάει. Άρα θεώρησε ότι είχε πεθάνει. Και σου λέει να πάρω το μωρό να γλιτώσει, να μην του πετάξουν βόμβα. Και έτσι ξεκινάει η ιστορία με την κυρία Σέκερη, η οποία δεν έχει πεθάνει. Την οικογένεια Σέκερη, η οποία πλέον έχει 3 παιδιά. Η ιστορία δεν έχει πεθάνει βασικά η γυναίκα. Συνεχίζει 50 χρόνια μετά, όπου το παιδάκι τελικά έγινε ένας μεγάλος δημοσιογράφος, ο οποίος τελείωσε στην Αγγλία και πάει στην Κύπρο για να κάνει ένα ρεπορτάζ και του συγγενείς των αγνοωμένων, γενικά για την αμόχωστο, εξού και το όνομα της σειράς. Και βρίσκει
βρίσκει και τη μάνα του εκεί, η οποία δεν ξέρει ότι είναι η βιολογική του μάνα. Και λογικό, γιατί δεν ξέρει καν ότι είναι υιοθετημένος. Ο ίδιος είχε μια σχέση με μια πιο μικρότερη του. Θα σας εξηγήσω τι θέλω να πω, για όσους δεν το είδατε. Ο ίδιος είχε μια σχέση με μια πιο μικρότερη του, η οποία τελικά αυτή η μικρότερη του ήταν, έμενε στο σπίτι της Σέγκερη, της μάνας του. Και από εκεί ξεκινά η ιστορία. Η Σέγκερη έχει 3 παιδιά. Τον Παύλο, την άλλη την κοπέλα, Χριστίνα, όχι, δεν τη θυμάμαι την κόρη. Και τη Μαριάννα λένε την άλλη την κόρη, την τρίτη δεν τη θυμάμαι, δεν ξέρω. Και έτσι ξεκινάει η ιστορία, ότι ο γιος έχει κάποιο θέμα υγείας το οποίο δεν διορθώνεται και πρέπει να ξεκινήσει σιγά σιγά να αποχαιρετά τους δικούς του και θα ξεκινήσει να αναπτύσσει σχέσεις και με την πρώην γυναίκα του για να την πείσει να μείνει με το γιο τους και να σταματήσει να πίνει άλλο το ποτό. Η τρίτη κόρη είναι παντρεμένη με έναν ο οποίος είχε παράλληλη σχέση με τη μικρή, η οποία τα είχε με τον Μάικολ που σας είπα, ο οποίος είναι γιος της Σέγκερη. Ναι. Και αυτός, εμβρασμό ψυχής, ξαφνικά την πιάνει, τη σκουντάει, γιατί αυτή πήγε να του πει ότι θα τα πω όλα στην γυναίκα σου αν δεν τη χωρίσεις για να είσαι μαζί μου, και την πετάει κάτω και χτυπάει το κεφάλι της. Και έτσι ξεκινάει η ιστορία. Λοιπόν, ότι είναι νεκρή και την πέταξε σε ένα πηγάδι. Την προηγούμενη φορά, ο συνεντευξιαζόμενος του Μάικ ήταν ο κύριος Θεοδοσίου, ο οποίος είναι στο πολλά χρόνια στον Παγκύπριο σύνδεσμο αγνοωμένων, ο οποίος ήταν και πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε. Αυτός έχει χάσει την εισβολή τον αδελφό του, τον μικρό, και αναφέρει πως μπορεί να έχασε ένα αδελφό, αλλά απέκτησε άλλα 1116, δηλαδή όσοι ήταν και οι αγνοούμενοι, με άλλα λόγια οι συγγενείς των αγνοούμενων. Μας κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν και μας δείχνει πως ήταν με τον αδελφό του όταν ήταν μικρή και κράταγαν τα ποδήλατα και ήταν απέναντι από το βουνό του Μαχαιρά, το βουνό του Μαχαιρά στην Κύπρο, και έλεγε ο αδελφός του, ο μικρός, κάποια μέρα αυτό το βουνό θα γίνει δικό μου. Και ο κύριος Θεοδοσίου απορούσε. Τι θέλει να πει, θα γίνει δικό του αυτό το βουνό. Και τελικά, τραγική ειρωνία, τον βρήκαν νεκρό σε εκείνο το βουνό. Το αίμα του να κυλάει σε εκείνο το βουνό. Αυτά ήταν τα λόγια του κύριου Θεοδοσίου. Προσωπικά μένα ταιριάζουν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες. Κάθε εβδομάδα που έχει και ένα συνεντευξιαζόμενο και λέει την ιστορία της ζωής του, πώς την έζησε σε αυτόν τον πόλεμο, τη βίωσε. Δεν ξέρω, επειδή είμαι και εγώ από κατεχόμενο χωριό, εντάξει, είμαι μικρός, αλλά λένε ότι καμιά φορά το αίμα μιλάει, και το DNA που έχουμε στις φλέβες μας κυλάει. Λοιπόν, σε αυτή τη σειρά επίσης έχουμε, εμφανίζεται μετά από λίγα επεισόδια η αδελφή της νεκρής, η οποία την πέταξε ο άλλος στο πηγάδι, και προσπαθεί να μάθει ποιος σκότωσε την αδελφή της. Η ιστορία όμως ξεκινά να γυρνάει γύρω από το Μάικολ, το δημοσιογράφο, γιατί όπως είπαμε, αυτή την κοπέλα που είχε σχέση όταν ήταν πιο μικρή, κράτησαν και επαφές. Για αυτή, λίγο πριν πεθάνει, τον είχε επισκεφτεί για να συζητήσω, δεν ξέρω, για να το δει βασικά, γιατί επέστρεψε από την Αγγλία, και όπως κράταγε το σκουλαρίκι, το άφησε, το σκουλαρίκι της, το ακούμπησε και έπεσε στον καναπέ του. Και τυχαία, όταν βγήκε έξω από το σπίτι του η μικρή, εμφανίζεται ο άλλος που είχε παράλληλη σχέση μαζί του, και έτσι έγινε όλη η ιστορία.
τη σκότωσε εκεί έξω από το σπίτι του και την πέταξε μέσα στο πηγάδι. Και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Μάικλ το έκανε και ότι όλοι θα ξεκινήσουν τώρα να τον υποπτεύονται. Πολύ ωραία ιστορία. Μ' αρέσει έτσι που κυμαίνεται στο 1974, γιατί κάποιοι που δεν ξέρουν μαθαίνουν. Έχω ακούσει πάρα πολλές γνώμες και σχόλια. Πολύ ωραία. Να συνεχίσει ο κύριος Γεωργίου έτσι. Πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε να πούμε άλλα λίγα πράγματα και πάμε να πούμε για παγιδευμένους και spoiler της Αγίας. Παγιδευμένους και Φαμαγούστου. Κάπως έτσι η κοπελίτσα που βλέπετε στις οθόνες σας κάνει στροφή στην καριέρα και αρχίζει και τραγουδάει ακατάπαυστα, έχοντας βέβαια από πάνω τις φωνές, γιατί δεν θέλετε να μου ακούσετε να τραγουδάω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλό Σάββατο, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο μικρόφωνο η Άννα Τρίγκα για τους Peaky Blinders και το NSTV με μια πάρα πολύ χριστουγεννιάτικη, ανεβασμένη διάθεση. Ένα θα έχω να σας πω. Ένα έχω να σας πω και κρατώ έτσι το μικρόφωνο και αρχίζω. Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε κατέβει στο κέντρο της Αθήνας να πάρετε vibe Χριστουγέννων που είναι όλα στολισμένα, όλα χουχουλιάρικα, όλα γαπησιάρικα, δεν έχετε μπει σε εορταστικό κλίμα. Είναι εξαιρετικό το Σύνταγμα, εξαιρετικό το κέντρο, είναι παντού στολισμένα. Κόσμος πηγαίνει, έρχεται και επειδή πέρσι δεν το βιώσαμε τόσο πολύ και τόσο φαντασμαγορικά, φέτος νομίζω ότι το κράτος έχει βάλει όλη του την τέχνη, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία στολισμένα, βέβαια κάτι φωτάκια έχουν καεί, παρακαλώ πολύ να ανανεωθούν, αλλά νομίζω ότι είναι από τους πιο ωραίους στολισμούς. Άλλωστε, αν μπήκετε στο Vogue Greece, στο Instagram, θα δείτε δημοσιευμένη τη φωτογραφία και αναδημοσιευμένη, νομίζω, και από τις Vogue του εξωτερικού, έτσι. Με το Σύνταγμα και το στολισμένο μας δέντρο. Και μακάρι να μας πάει καλά η χρονιά. Χριστουγεννιάτικη διάθεση, λοιπόν. Γιατί έχουμε μπει σε εορταστικό mood και εδώ στο NSTV παρέα. Μας παρακολουθείτε διαδικτυακά στο nstv.gr, καθώς NSTV live, καθώς. Εδώ, στο Instagram, στο Peaky Blinders, κάτω από Παύλα NSTV, στο Ιωάννα Τρίγκα, όπου και να μπείτε, θα δείτε Peaky Blinders, θα δείτε εμένα, θα δείτε το NSTV, σας έχω το link, μπορείτε να πατήσετε πάνω, να μπείτε κατευθείαν, να με παρακολουθήσετε τώρα για την ώρα, γιατί έχουμε και άλλες εκπομπές, η φίλη μου η Λιάννα, η άλλη Ξανθούλα, γιατί πλέον είμαι και εγώ Καστανο Ξανθούλα, και άλλα πολλά παιδιά που κάνουν τόσο ωραίες πράξεις, όπως το Κάντο Πράξη, ο Ανδρέας Λεκάκης, πραγματικά, με τον πρώτο σκόρερ και ούτω καθεξής. Εγώ έχω να σας πω ότι θα σας αφήσω λίγο να απολαύσετε τα Χριστουγεννιάτικα μαζί με εμένα που θα με βλέπετε στην τρελή να τραγουδάω και να κάνω, έπρεπε να φέρω και τα κερατάκια μου τέλος πάντων, τα Αγιοβασιλιάτικα. Εγώ θα σας αφήσω να ακούσετε μουσική. Και...
Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Όπως έχω πει, η αδερφή της αδικοχαμένης στη σειρά επιστρέφει για να πάρει εκδίκηση. Και αφού όλοι υποψιάζονται τον Μάικλ ως τον υπαίτιο του θάνατού της, αφού σπίτι του βρέθηκε το σκουδαρίκι της τη μέρα που πέθανε και έξω από τον κήπο του βρέθηκε δολοφονημένη, σου λέει αυτός το έκανε και θα πιέσει τώρα τον Αντρέα Σεκέρι να λάβει την υπόθεση. Ο Αντρέας Σεκέρις είναι δικηγόρος, πολύ καλός, αλλά είναι και πατέρας του, αλλά δεν το ξέρει. Αυτό είναι το μπέρδεμα, ότι τον κατηγορεί η ιδέα του οικογένεια χωρίς να ξέρει ότι αυτό το παιδί πριν 50 χρόνια χάθηκε στην εισβολή. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε, πραγματικά. Ο Μάικλ θεωρεί ότι ξεμπέρδεψε από την αστυνομία και ζητά από τη μάνα του να πάει πίσω στο Λονδίνο. Η μάνα του όμως είναι ανένδοτη και μάλλον δεν θα θέλει να φύγει. Και έχω να σχολιάσω ένα στιγμιότυπο το οποίο έγινε, το έδειξε την Κυριακή που μας πέρασε. Όταν πήγε να ζητήσει από την κυρία Σέκερη, γιατί δεν το ήξερε ότι η Σέκερη είναι η αυτή που της έπιασε το παιδί, που της πήρε το παιδί, όταν πήγα στην κυρία Σέκερη να της ζητήσουν να μιλήσει στον άντρα της για να μιλήσει υπέρ του Μάικλ, είδαν μια φωτογραφία στον τοίχο απέναντι που ήταν η φωτογραφία της κυρίας Σέκερη το 1974 πριν τον πόλεμο με τον μωρό τους και τον Αντρέα Σέκερη. Όμως εκεί ξεκινά να ξεδιπλώνεται το μυστήριο, γιατί η αδερφή της Σοφίας, η θεία του Μάικλ, είναι αυτή που πήρε τον Μάικλ από τη Σέκερη και μόλις είδε τη φωτογραφία ξεκίνησε να απορεί και ρωτάει την κυρία Σέκερη, είστε εσείς στη φωτογραφία? Και λέει, ναι, είμαι εγώ, ο άντρας μου και το μωρό μου, το 1974. Και εκεί ξεκινάει να λέει η μια αδερφή στην άλλη, ότι ξέρεις, κάτι μου λέει αυτή η φάτσα και ξέρω εγώ, και νομίζω ότι αυτή είναι που πήρα το μωρό. Και λέει η Σοφία, αποκλείεται, γιατί αυτή, στον πανικό σου, πώς καταλάβεις ότι ήταν ζωντανή και πώς θυμάσαι το πρόσωπο της γυναίκας της οποίας πήρε το μωρό. Αλλά θυμάται όμως ότι τελικά η Σοφία, όταν 5 χρόνια μετά τον πόλεμο, έβαλε να μάθει αν ήταν ζωντανή η γυναίκα που πήρε το μωρό της, και τελικά ήταν ζωντανή, αλλά δεν έμαθε ποτέ το όνομα. Έχουμε απ' την άλλη τον Παύλο, ο οποίος, όπως έχω πει πριν, είναι άρρωστος και δεν υπάρχει κάποια θεραπεία. Ο οποίος προσπαθεί να περάσει όσο πιο πολλές στιγμές μπορεί με τον γιο του για τη γυναίκα του. Μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ κρίμα να η κυρία Σέκερη να χάσει ένα παιδί και να βρει ένα άλλο. Καλύτερα να τα έχει και τα τέσσερα της παιδιά. Αν και πιστεύω ότι η κόρη η μεγάλη θα μπλέξει. Θα την μπλέξει ο άντρας της για να καλύψουν το έγκλημα. Γιατί και αυτή μου φαίνεται λίγο έτσι κακίστρωνα, δεν ξέρω. Θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, κάτι τελευταίο για το Φαναγούστο και προχωράμε στους παγιδευμένους. Βλέπουμε τον Μάικλ να προσπαθεί να επικοινωνήσει με την Σιμόνη, την αδερφή της Αποθανούσας. Η οποία δεν θα θέλει καν να τον δει τα μάτια, θα νευριάσει κιόλας, νομίζω θα το κλείσει, του το κλείσε, κάπως έτσι έγινε. Η οποία όμως είναι πολύ έξυπνη και έχει αμφιβολίες για τη συμπεριφορά του. Λέει, πώς γίνεται ένας ο οποίος σκότωσε την αδερφή μου να είναι τόσο ευγενικός?
Δηλαδή υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα κάπου εδώ. Θα δούμε. Πάντως βλέπουμε ότι οι περισσότεροι δεν είναι διαθετημένοι να πιστέψουν τον Μάικλ. Όμως στο τέλος που θα αποδειχτεί ότι ο Μάικλ είναι το παιδί της Σέγκερης, μην είναι αργά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για παγιδευμένους. Στο προηγούμενο επεισόδιο, όχι το προηγούμενο, το χθεσινό, τα τελευταία δύο επεισόδια, συγγνώμη, είδαμε τη Λίνα να ομολογεί την αλήθεια στην Άννα για τη δολοφονία του Άκη. Και η Άννα όμως δεν μπορεί να μιλήσει στον Δημήτρη γιατί φοβάται ότι εκεί θα είναι και το τέλος της Λίνας και ότι θα την βάλουν φυλακή. Η Χρύσα με τον Νίκο καταλάβανε ότι πρέπει να κάνουν κάτι όσο το δυνατό πιο σύντομα για να διώξουν την κόρη τους και να τη στείλουν μακριά να γλιτώσει. Και έτσι η Χρύσα θα ζητήσει τη βοήθεια του Περικλή. Του Περικλή, ναι, που απορούσαμε τι ρόλο βαράει ο Περικλής. Τελικά είναι μυστικός πράκτορας ο Περικλής, που έχει άλλο όνομα, νομίζω Γιάννης το λένε, Γιάννης. Και θα του πει να της βγάλει ψεύτικο διαβατήριο για την κόρη της, για να τη φυγαδεύσουν στην Αγγλία. Μετά έχουμε μια άλλη ιστορία, το Φεδόνα Μαΐλη, ο οποίος σκοτώθηκε, πέθανε η γυναίκα του και η κόρη του, αλλά δεν, και η Άννα προσπαθεί να λύσει το μυστήριο γιατί είναι δικηγόρος του, αλλά όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι έλεγε ψέματα ο Φεδόνας. Τελικά ο Φεδόνας όμως τα είχε παράλληλα με τη γυναίκα, με τη γυναίκα του αδερφού του, γι' αυτό έλεγε ψέματα. Και βλέπουμε μέσα από κάμερες, γιατί το έχουν πει δώσει υλικό, είπε ο Ανδρέας την Άννα για υλικό, ότι τελικά ο Φέδωνας, το άλλο φίλο του επιβεβαιώθηκε, άρα δεν τη σκότωσε ο Φέδωνας. Υποψιάζομαι ότι τη σκότωσε ο γιατρός. Θα το δούμε στην πορεία αυτό το πράγμα. Είδαμε το Γεράσιμο Μαρκέτο να παίρνει πάνω του το φόνο του Άκη, να μπαίνει στη φυλακή. Και η Άννα να έχει λίγο χρόνο ζωής ο Γεράσιμος. Και να λέει στην Άννα ότι πλήρωσε τους δύο ρακοσιλέχτες που βρήκαν το πτώμα του Άκη στο χωματερί. Και του είπαν ότι τους ειδοποίησε να πάνε ένας τύπος χοντρούλης, ο οποίος τα χαρακτηριστικά του παρέπεμπα στο Χατζή τον Αλέκο, και ο άλλος ήταν, η περιγραφή του έμοιαζε με το, πώς το λένε τώρα αυτόν, μισό λεπτό, και του Μίλτου. Ο Ανδρέας προσπαθεί να ψαρέψει τους ρακοζηλέχτες για να δείχνοντας τους φωτογραφίες για να δει ο Ανδρέας αν όντως αυτοί οι δύο κρύβονται πίσω, ο Αλέκος και ο Μίλτος, εννοώ, πίσω απ' όλα. Και βλέπουμε ότι κάποιος παρακολουθεί το Χατζή. Βλέπουμε ότι ο Βερβερίδης έχει γυρίσει το στόχαστρό του προς τον Αλέκο Χατζή, παρόλο που είπαν ότι συμμαχούν. Έβαλε κάποιον να παρακολουθεί τον Αλέκο και είδε ότι τελικά ο Αλέκος ήταν συνένοχος σε ένα έγκλημα το οποίο δεν ξέρουμε τελικά αν το έκανε αυτός. Σε μια δίκη που είχαν δύο αδέρφια, ο Χατζής υπερασπιζόταν τον κακό αδερφό, δηλαδή αυτόν που όντως ήταν ο κακός και όχι τον καλό. Και ξαφνικά μετά έγινε μια δολοφονία, δολοφονήθηκε ο καλός. Και σε εκείνο το μέρος ήταν εκεί ο Αλέκος. Πού πάει το μυαλό σου, ότι σκότωσε ο Αλέκος τον καλό για να γλιτώσει ο κακός? Αυτό έχω καταλάβει μέχρι τώρα. Έχουμε από την άλλη ένα Σταύρο ο οποίος έκανε πρόταση γάμου στην Αγγελική επιτέλους και η ίδια συγκινήθηκε και του είπε ναι. Όπως βλέπω θα έχουμε ετοιμασίες και γάμους. Και είδαμε τον Θοδωρή να αναλαμβάνει την επιχείρηση του παππού του.
Πράγμα το οποίο δεν θα άρεσε σε πάρα πολλούς. Για να δούμε πώς θα συνεχίσει η ιστορία. Λένε ότι δεν θα υπάρξει τρίτος κύκλος, ενώ στην τουρκική σειρά υπάρχει. Θα ήθελα να υπάρξει και τρίτη σεζόν για να δούμε τι θα γίνει μετά. Και πάμε να δούμε λίγα σπουιλεράκια για τη γη της Αγίας. Οι άντρες... Ο Δημοσθένης πηγαίνει καθημερινά στο μευτήριο και βλέπει το μωρό στη θερμοκοιτίδα, αλλά κάτι δεν του αρέσει στις τάσεις της ξένιας και απαιτεί στην απομάκρυνσή της. Λοιπόν, έχουμε τώρα κεφάλαιο Δημοσθένης ξένια. Ο Δημοσθένης πλήρωσε μια γυναίκα για να μείνει έγκυος με το παιδί του, για να της πάρει το μωρό και να το μεγαλώσει η γυναίκα του για να την εκδικηθεί, γιατί η γυναίκα του είχε μια κόρη η οποία δεν είναι δικιά του. Πράγμα το οποίο του γύρισε μπούμεραγκ τελικά, γιατί κατάλαβε ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την Ασπασία. Την Ασπασία την πλήγωσε πάρα πολύ. Και στο βλέπω στο τέλος να του παίρνει ξένια το μωρό και να σηκώνεται να φεύγει. Βλέπουμε τώρα ένα Ορέστη, ο οποίος λέει στη Δήμητρα ότι τη βλέπει τελείως φιλικά. Μιλάω για το σημερινό επεισόδιο. Βλέπουμε ένα Ορέστη ο οποίος λέει στη Δήμητρα ότι τη βλέπει τελείως φιλικά. Εφόσον έχουμε διαβάσει κάποια spoiler, θα τα αποκαλύψω. Ότι θα συνάψει σχέση με την Ακμίνη. Θέλω πολύ να το δω αυτό το πράγμα. Εντάξει, έτσι όπως το πιστεύω όμως δεν θα πάει καλά αυτή η σχέση, γιατί φεύγουν και οι δύο από τη σειρά μέχρι το τέλος. Παρόλο που συγχώρησε τη Δήμητρα όμως ο Ρέστης, δεν μπορεί να ξανακάνει φίλο του το Γιώργη και λογικό το βρίσκω, γιατί άμα ο φίλος σου ξέρει ότι σου αρέσει μια κοπέλα, δεν πάει να της την πέσει. Αυτή της κοσμοθεωρίας είμαι, ηθικά πάντα μιλάμε. Βλέπουμε τώρα την Αρετή να μαθαίνει από τον Πότη ότι η γυναίκα του Τάσου γύρισε με τα παρακάκια του. Γιατί η Αρετή μέχρι τώρα ήξερε ότι... Η Αρετή ήξερε μέχρι τώρα ότι η γυναίκα του Τάσου θέλει να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Και γύρισε ο Τάσος με το ζόρι. Και τώρα που η Αρετή μαθαίνει την αλήθεια ότι την εξαβάτησε ο Τάσος, θα ανέβει η πίεση της στα ύψη και θα δούμε μια Αρετή η οποία δεν τον έχουμε ξαναδεί ποτέ. Πολλά μαζεύτηκαν. Πάρα πολλά. Λοιπόν, έχουμε τώρα τον Χρήστο και την Αριάδνη, οι οποίοι συνεχίζουν τις μυστικές συναντήσεις τους στο ξένωνα. Όπως έχω πει και πριν, είναι κρίμα να το κάνουν αυτό το πράγμα στην Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι το πιο καλό βουλοπλάσμα που υπάρχει. Κάπου πρέπει να πούμε όπα σε αυτό το πράγμα. Εμένα με ξεπερνάει προσωπικά. Και προχωράμε τώρα με απαγιδευμένους. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τον Δημήτρη, τον Σταύρο και τον Αντρέα να ψάχνουν με κάθε τρόπο να βρουν τη Λίνα. Εγώ να με ειλικρινίσω, τα τελευταία 10 λεπτά του χθεσινού επεισοδίου δεν τα έχω δει. Ελπίζω ότι δεν τον έχουν φυκαδεύσει για να πάει στο εξωτερικό. Αλήθεια, έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Γιατί τώρα αυτό σημαίνει ότι άμα τη βρούνε στον έλεγχο του αεροδρομίου, θα καταλάβουν ότι η Λίνα κάτι κρύβει και θα πάρει και την Άννα η μπάλα. Και εκεί θα έρθει το διαζύγιο της Άννας με τον Δημήτρη. Βλέπουμε τώρα τον πατέρα αστυνομικό και την κόρη αστυνομικό να έχει κλονιστεί εμπιστοσύνη τους, εφόσον η κόρη είπε ψέματα στον πατέρα. Και με ψέματα, και όποιος λέει ψέματα πέφτει μες στα αίματα που λέμε. Αυτή η σειρά δεν πάβει να με εκπλήσει. Δεν πάβει να με εκπλήσει. Συνεχίζουμε τώρα ότι η Αγγελική προσπαθεί να βγάλει άκρη με την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του δημοσιογράφου Θωμαίδη.
Είναι ένοχος, είναι τελικά ένοχος ο Βερβερίδης ή όχι? Καλά, αυτός όχι, δεν μ' άρεσε και πάρα πολύ, για να είμαι ειλικρινής. Απ' την αρχή έδειξε ότι, ξέρεις, θα εκδηγηθώ όποιον μου πειράξει ανθρώπους δικούς μου. Και πάμε να δούμε αν λειτουργούν τα spoilers, τα trailers. Αλλά δεν λειτουργούν, δεν πειράζει. Για να το σχολιάσω αυτά λίγο. Θέλετε λίγο να σχολιάσουμε λίγο. Βλέπουμε πρώτα την Αριάδνη με τον Χρήστο, όπως έχουμε πει. Ακριβώς όπως το σχολιάσαμε, έχουμε έναν Δημοσθένη ο οποίος απειλεί να πάρει το μωρό από τη Ξένια. Έχουμε ένα Χρήστο με Αριάδνη οι οποίοι δεν σταματάνε να ξεκολλάει ο ένας από τον άλλο. Και έχουμε και μια Φροδίδη η οποία προσπαθούν να τη σπούνε μέσα, ξέρεις. Πίεσε λίγο τον άντρα σου, γιατί δεν είναι όλα ρουδίνα, δεν είναι όλα ρουδίνα. Άνοιξε λίγο τα μάτια σου. Πάμε να δούμε λίγο Trailer Survivor και Παγιδευμένη και να κλείσουμε. Λοιπόν, είδαμε ότι με την είσοδο του James και της Σταυρούλας οι ισορροπίες αναταράχτηκαν. Άλλαξαν οι ισορροπίες πάρα πολύ. Βλέπουμε έναν James και μια Σταυρούλα που είναι πιο διαβασμένοι και πάνε να βοηθήσουν την πλέον ομάδα να ανοίξει λίγο τα μάτια τους, να ανοίξουν τα μάτια τους, να καταλάβουν τι συμβαίνει. Καλά, ξεκάθαρα βλέπω ζύγια. Ζήγια Ασημίνας προς Σταυρούλα. Εύχομαι η Σταυρούλα να τη βγάλει, να φύγει, δεν ξέρω, να τη βγάλει, αν βγει MVP, να τη βγάλει υποψήφια, να αποχωρήσει. Γιατί με κουράζει, πραγματικά με κουράζει πάρα πολύ. Και βλέπουμε ότι ξεκινάνε να αντιδράνε οι κόκκινες. Για τον λόγο ότι χάνουν συνέχεια τη Σταυρούλα και η μια και η άλλη. Πάμε να δούμε και ένα trailer παγιδευμένο για σήμερα και να κλείσουμε. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
όπως βλέπουμε, έχουν μάθει όλοι, ξέρω από πού, γιατί δεν είδα τα τελευταία 10 λεπτά. Έχουν μάθει όλοι ότι η Λίνα σκότωσε τον Άκη. Άρα Λίνα τρέξε να σωθεί. Και Άννα, ποιος άκουσε τον Δημήτρη και δεν το φοβήθηκε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου αυτή τη μία ώρα και αυτή την εβδομάδα. Να δώσουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα στο Sat Attack. Καλή εβδομάδα να έχετε. Πάντα με υγεία και χαρά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα εδώ.